Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ σε χώρε όπω είναι η Ελλάδα αλλά και άλλε τη Ευρώπη. Συνολικά έχουν γίνει 14 συλλήψει από την αστυνομία στην Ισπανία. Περισσότερε λεπτομέρειε θα μα δώσει ο Ισάκ Τερταφυλλίδη και πάλι. Με έδρε στην Ιταλία και την Ισπανία, η Σπύρα με μέληται άτομα πακιστανική καταγωγή, φέρεται να είχε διακινήσει πλαστά χαρτονομίσματα συνολική αξία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Με ειδικά μελάνια και υδατογραφήματα, τα υψηλή αυτά ποιότητα πλαστά χαρτονομίσματα ήταν σχεδιασμένα για να παρακάμπτουν του μηχανισμού εντοπισμού του. Σε επιχείρηση που συντώνησε η Europol, συνελήφθησαν συνολικά 14 μέλη τη Ιππήρα σε Βαρκελόνη, Ρώμη και Νάπολη. Οι έρευνε, να πούμε, πως ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ανακαλύφθηκαν μεγάλε ποσότητε πλαστών χαρτονομισμάτων στην Βαρκελόνη, για να διαπιστωθεί πω η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια τη κυρίω σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα. Ισάκ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.